Επιστρέφοντας από το διάλειμμα, θα πούμε καταρχήν κάποιες δραστηριότητες των άλλων σχολών και θα συζητήσουμε τη συζήτηση με τον δάσκαλο του Bad Boy. Για αρχή θα μιλήσουμε για το Σόντο Καράτε του Πέτρου του Μανολάκη, που πριν την προηγούμενη εβδομάδα αναδέχτηκε πρωταθλητής Ελλάδος στα κάτω στις μικρές κατηγορίες ο Γιάννης Οβάλβης και στο κύπελλο γυναικών η μικρή Μαρία Αρδρακούδη. Μετά είναι το Tao Center του Σπύρου του Κάταρη, όπου διεξήθηκαν εξετάσεις ζωνών και 2 ώρες σεμινάριο τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Νίκο Τομέμο. Στη σχολή του Σύρος Team πριν 2 εβδομάδες αναδείχθηκε ο πρωταθλητής Ελλάδος ο Μαξ Στεριόπουλος, ο Ισιμπόκ. Αυτά από τις άλλες σχολές, συνεχίσουμε τη συζήτηση μας με τον δάσκαλο της Bad Boy. Δάσκαλε, το καλοκαίρι κάνατε και κάτι σαν γκάπ, που ήταν, τι ήταν αυτό? Ναι, δεν είχαμε ακόμη ανοίξει τη σχολή και λοιπόν πηγαίναμε στην παραλία της Βάρης και κάναμε λίγη προπόνηση. Ξεκινήσαμε από εκεί functional training, γιατί παρά αντί να έχουμε τα kettlebell είχαμε γεμίσει μερικούς σάκους με άμμο. Είχαμε μερικά σκοινιά, κάναμε λίγη προπόνηση, κάναμε λίγες πτώσεις, δώσαμε έτσι μια εμφάνιση και μεταξύ μαζευτήκανε λίγα παιδιά, ήταν εντελώς ανοιχτό σε όσοι... Αυθόρμητο. Αυτό ήταν, ναι, εντελώς. Και μετά πολλά παιδιά ήρθανε μετά όταν μάθανε ότι ανοίγαμε σχολή, ήρθανε και μας βρήκανε. Αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό, γιατί εμείς είμαστε εκεί σχεδόν κάθε μέρα και για μας ήταν ωραίο, γιατί κάναμε προπόνηση και μέσα στο νερό και απάνω και μέσα στην άμμο και έτσι ήταν κάτι το διαφορετικό. Μια προπόνηση επαγγελματία, πώς, τι περιλαμβάνει για αγώνα, πριν αγώνα? Προπόνηση, επαγγελματική προπόνηση είναι κάτι το πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, βασικά στο χρόνο. Δηλαδή εγώ διοργανώνω την προπόνηση περίπου εδώ και 2,5 μήνες πριν από τον αγώνα. Και ξεκινάμε με την ενδυνάμωση, συνεχίζουμε με τη ταχύτητα, συνδυάζουμε ενδυνάμωση με ταχύτητα. Και τη τελευταία εβδομάδα, τελευταίες 10 μέρες, 7 με 10 μέρες, μηδέν βάρη, μόνο και μόνο ταχύτητα. Συγχρόνως, μπορούμε να κάνουμε και μερικές φορές και 2 προπονήσεις την ημέρα και 3, πολύ sparring και ακόμη τεχνική. Και παρακολουθούμε ασφαλώς, ακολουθούμε τη διατροφή του αθλητή. Και είναι κάτι που είναι πολύ πολύ βαρύ, δηλαδή είναι πολύ σοβαρό. Τώρα έχουμε ένα παιδί που κατά πάση πιθανότητα να το έχουμε σε αγώνες box τέλη Μαΐου, ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Αυτό το παιδί ξεκίνησε τώρα μαζί μας box το Σεπτέμβριο, μόλις ανοίξει, με αρκετά σκληρή γυμναστική. Τώρα ξεκινήσαμε χθες το απόγευμα το λεγόμενο training camp που θα τον πάει μέχρι τους αγώνες. Και τώρα είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Αυτό που είναι βασικό στο επαγγελματικό επίπεδο είναι που η προπόνηση δεν είναι γενική, δηλαδή είναι personal, δηλαδή ένας-ένας. Και σχετικά με αυτά που ο αθλητής έχει ή δεν έχει, δηλαδή δεν πάμε να τον αλλάξουμε τον αθλητή. Πάμε προπαντός, αυτό πρέπει να είναι πολύ ψυχολόγος ο δάσκαλος, να πάει να καταλάβει τι έχει ανάγκη ο αθλητής. Και βάσει αυτού συνεχίζει και διοργανώνει την προπόνηση και ξεκινάει σιγά σιγά. Αυτό είναι για επαγγελματικό αγώνα, λέτε? Ναι, βέβαια, επαγγελματικό, ναι. Βιντεοσκόπηση για τα πάντα, Ναι. Είναι δύσκολο, βέβαια, θέλει... Το συγκεκριμένο παλικάρι θα αναλάβει μέρος σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, ναι. Δάσκαλε, πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να κάνει MMA ή πυγμαχία και αν ακολουθούν το συγκεκριμένο άθλημα? Ναι, το ακολουθούν και μπορώ να σας πω ότι και στις MMA έχω μερικές κοπέλες που είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές. Πάρα πολύ καλές και στην πυγμαχία ακόμη. Δύσκολο. Όταν έχει κάποιος θέληση, τίποτε δεν είναι δύσκολο. Εγώ λέω πάντοτε ότι όταν μπεις σε ένα γυμναστήριο είναι βασικό να διασκεδάσεις. Δηλαδή να το κάνεις με όρεξη.
Δεν πηγαίνουμε στο γυμναστήριο όπως μπορούμε να πάμε στη δουλειά ή να κάνουμε κάτι που είναι δυσάρεστο. Το γυμναστήριο πρέπει να σου αρέσει. Αυτές οι κοπέλες μου φαίνεται ότι είναι τώρα πια καλά βαλμένες, κάνουν σκληρή προετοιμασία και φαντάζομαι ότι θα δούμε και Δεν είναι αποτελέσματα. διαφορετικό επίπεδο προπόνησης από έναν άντρα, Δεν έχει διαφορετικό επίπεδο. Το μόνο πράγμα που μπορούμε μερικές φορές να αλλάξουμε είναι κάτι βάρη. Δηλαδή, αν ένας άντρας μεταχειριστεί, παραδείγματος χάρη, ένα kettlebell 14 κιλό, θα βάλουμε ένα οχτάρι για μια κοπέλα. Αν είναι να σηκώσει 25 κιλά σάκο, θα βάλουμε 15. Αυτό και μόνο ούτε άλλο. σε αγώνες είναι διαφορετικές κατηγορίες. Όχι, έχει διαφορετικές κατηγορίες γιατί ξεκινάνε από πιο χαμηλές κατηγορίες. Αλλά βασικά είναι κατηγορίες, είναι αγώνες κανονικοί, είναι τα ίδια λεπτά κάθε round. Λοιπόν, δεν αλλάζει τίποτα. Ίδιος εξοπλισμός, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Είναι πολύ καλό. Την Κυριακή μας πέρασε, επιλάβατε μέρος και σε μια εκδήλωση φιλανθρωπική που διοργανώσαμε, που ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκα. Για πείτε μας εντυπώσεις σας. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω κάνει πάρα πολλές, έχω λάβει μέρος σε πάρα πολλές επιδείξεις πολεμικών τεχνών. Αυτή μου άρεσε πάρα πολύ γιατί, πώς να σας πω, με πήρε στην καρδιά. Γιατί ήταν η πρώτη φορά, πρώτη εμπειρία στη Σύρο. Δηλαδή, η πρώτη φορά που είχα κόσμο, είχα Συριανούς που μου βλέπανε εμένα και την ομάδα μου στη Σύρο. Δεν μπορώ να πω ότι το μαθαίνεις κάποτε, γιατί στην Ιταλία έχω κάνει πάρα πολλές. Τον ίδιο κόσμο πάντοτε. Εδώ εγώ αισθάνομαι που αυτή είναι η πατρίδα μου, εδώ είναι οι ρίζες μου και να βλέπω κόσμο μετά που τελειώσαν τα πάντα, να έρχεται κοντά μου, να έρχεται κοντά στα αποδυτήρια και να μου κάνει συγχαρητήρια και να με χαιρετά, κόσμο που εγώ δεν ήξερα, αυτό ήταν, να σας πω, συγκινητικό γιατί ήταν κάτι Είναι το διαφορετικό για βίντεο που μένα. βλέπουμε αυτή τη στιγμή και βλέπουμε εσένα να κάνατε επίδειξη. Τι δείχνατε, κάνατε πυγμαχία και τι. Λοιπόν, κάναμε πυγμαχία, κάναμε μερικά focus για τεχνική και για ταχύτητα και μετά Φόκου για να καταλάβει και ο κόσμος, επειδή δεν το γνωρίζει, είναι focus είναι οι στόχοι, στόχοι, είναι στόχοι τα πάω και τα. πάω και κάτι γάντια πλατιά που μεταχειρίζονται για ταχύτητα και για ακρίβεια στους συγκροθιές. Και μετά Muay Thai. Muay Thai που είχαμε τη Μαρία Ρούσου και τον Κώστα Κρυστάλη και δείξαμε μερικές τεχνικές Muay Thai που βασίζονται σε γονατιές, αγωνιές, Τα λέει τα κλωτσές Ελλάδα και πυγμαχία. και ασφαλώς έχει και πυγμαχία μες στη μέση, βέβαια. Και βλέπω και κάνετε και όχι αερομαχία, όπως το λέμε, Shadow boxing. ξεφασκία. Ναι, shadow boxing. Αυτό είναι βασικό για τους πυγμάχους. Είναι κάτι που εγώ το μεταχειρίζομαι ακόμη και ως warm-up, ως ζέσταμα. Ως ζέσταμα και ακόμη και μετά από την προπόνηση, ακόμη και την επαγγελματική προπόνηση, μεταχειριζόμαστε το shadow boxing για να χαλαρώσουμε. Μερικές φορές σε πιο υψηλό επίπεδο ζητάω στον αθλητή να κλείσει τα μάτια του και να ξεκινήσει το προσωπικό του match, δηλαδή να βλέπει τον αντίπαλό του μέσα στο μυαλό του και εντωμεταξύ να ρίχνει, Αερομαχία. ναι, αερομαχία, ναι. Αυτό είναι πολύ καλό από ψυχολογική άποψη, γιατί ο καθένας διοργανώνει αυτό που αισθάνεται καλύτερα που μπορεί να Δεν κάνει. τον βοηθάει και στο παιχνίδι του, δηλαδή Ναι. έτσι καλύτερα βγαίνει και τις κινήσεις του σε έναν Βέβαια. αγώνα. Βέβαια. Όπως και σε άλλες πολεμικές τέχνες, δηλαδή παράδειγμα στο καράτε, μπορεί να κάτσεις στο σπίτι να βλέπεις τον καθρέφτη και να κάνεις κάποιες τεχνικές. Έτσι δεν είναι και η αερομαχία στο Αυτό πυγμαχία. ακριβώς. Ακριβώς. Θα πούμε τώρα και για το φιλανθρωπικό που έγινε την Κυριακή. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που βρέθηκε στο Δημήτρη Βικέλας. η εκδήλωση που την πραγματοποιήθηκε την κάναμε εμείς σε όλες τις σχολές πολεμικών τεχνών. 6 συγκεκριμένα λάβανε μέρος. Και τα χρήματα γιατί ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό, τα χρήματα τα δώσαμε στο Ίδρυμα Δικαίωμα, που είναι για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και πάλι ευχαριστούμε τον κόσμο που Κυριακή με ήλιο, αντί να πάνε στις καφετέρες και να πιούν καφέ, βρεθήκαν σε εμάς να δούνε και την επίδειξη των μαχητικών αθλημάτων, αλλά και να βοηθήσουν και να κάνουν και την καλή πράξη που κάναμε και να δώσουν κάποια χρήματα.
Το καλό είναι ότι μετά από πολλά χρόνια γέμισε ένα στάδιο για πολεμικές τέχνες. Δεν γέμισε ούτε για ποδόσφαιρο, ούτε για μπάσκετ, ούτε για βόλεϊ. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ότι μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο αυτό που λέω, αλλά κακά τα ψέματα, οι πολεμικές τέχνες έχουν φέρει τις μεγαλύτερες διακρίσεις σύρο. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με το δάσκαλό μας. Είπατε ότι έχετε αγώνα πυγμαχίας με το... Κάτι άλλο δεν έχει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όχι ακόμη. Αυτή τη στιγμή όχι ακόμη. Ψάχνουμε κάτι να βρούμε για MMA, έστω και ας είναι και MMA light. Ελπίζω τώρα στο μέλλον κάτι τι να βγει. Βέβαια, περισσότερα έχουμε στην Ιταλία, αλλά καταλαβαίνετε είναι και λίγο εξοδευτικό για τα Σίγουρα. Παιδιά έτσι να φύγουν από εδώ. Ήδη για να πάνε Αθήνα είναι κάτι άξιο. Είναι πάρα πολύ, ειδικά με τα πλοία είναι μεγάλο πρόβλημα. Και το έχω ζήσει και εγώ αυτό το πράγμα, σε δικούς μου αγώνες. Τρελά λεφτά για να πας. Είναι τρελά λεφτά. Και το κακό είναι ότι, είναι αυτό που λέμε και συζητάμε και με τους άλλους δασκάλους στις εκπομπές και αυτά, είναι ότι δεν υπάρχουν πίσω ούτε χορηγίες, αυτά ο αθλητής πάει και πλέον από την τσέπη του. Ναι. Δυστυχώς αυτό είναι. Ενώ αν υπήρχε, θεωρώ εγώ προσωπικά, βοήθεια από, έστω και από τους Δήμους ή από την Περιφέρεια ή ακόμα από άλλους, αθλητές υπάρχουν εθνικής ομάδας στη Σύρο. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τουλάχιστον αυτό που είδα, εκτός τους δασκάλους που γνωρίζω, που είναι πολύ καλοί, είναι και καλά παιδιά προπαντός, αυτό που είδα την Κυριακή είναι που το επίπεδο είναι καλό. Δηλαδή μπορούμε να δουλέψουμε με αυτά τα παιδιά, πώς να σας πω. Δηλαδή υπάρχει ένα επίπεδο το οποίο μπορεί να εξελιχθεί. Δηλαδή σιγά σιγά να πάμε μπρος. Έχουν εξελιχθεί πολεμικές τέχνες στις Κοιλάδες και στη Σύρο, ειδικά στη Σύρο. Το παν είναι όχι να πηγαίνουμε και να παίρνουμε τα πρωταθλήματα λάθος, γιατί χρόνια τα παίρνουνε. Το παν είναι όταν να βοηθήσετε αυτά τα παιδιά, επειδή το γνωρίζουμε και εμείς, μπορούν να πάρουν ακόμα και ευρωπαϊκούς τίτλους. Ναι, βέβαια. Έχει τη δυνατότητα οι σχολές, υπάρχουν καλοί δάσκαλοι, ναι. Υπάρχουν πολύ καλό επίπεδο διδασκαλία στις σχολές, υπάρχουν παιδιά που έχουν όρεξη, υπάρχουν παιδιά σε μικρή ηλικία, που είναι το κυριότερο πράγμα για μια σχολή. Δεν είναι εμάς που έχουμε μεγαλώσει πια και δεν μπορούμε να παίξουμε εύκολα, υπάρχουν τα παιδιά δυστυχώς. Που αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, εμένα το πείτε αυτό, είναι ότι υπάρχουν τα παιδιά της μικρής ηλικίας που είναι το μέλλον μπροστά τους και φαίνονται, δηλαδή, αυτό που είπα πριν τώρα για το καράτε, τα δύο παιδιά είναι 13 και 14 χρονών σε ηλικία. Αυτά τα παιδιά μα τα βοηθήσουν και παίξουν, που ένας ειδικά ο Γιάννης ο Βάλβης είναι ήδη τώρα στην εθνική ομάδα, από τη στιγμή που παραλύνει το πρωτάθλημα, το βοηθήσουν αυτό το παιδί, θα φτάσει πολύ ψηλά. Και όχι βαλκανικό πρωτάθλημα, μπορεί να πάρει ακόμα και παγκόσμιο. Γιατί οι άλλοι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, τέτοιοι, έχουν καλύτερο επίπεδο διδασκαλίας από εμάς. Το ίδιο επίπεδο έχουμε. Απλώς εκεί είναι μεγαλύτερες πόλεις και τους βοηθάνε περισσότερο. Μπορούν να πάνε να παίξουν. Δεν μπορεί τώρα ο αθλητής να φεύγει να πηγαίνει στην Αθήνα. Για να πας στην Αθήνα, εγώ πήγαινα Σαββατοκύριακα, ήθελα ένα 400 για να πάω να παίξω. Έναν αγώνα. Να, είναι υπερβολικό βέβαια. Εγώ φαντάζομαι όμως ότι και οι σχολές μπορούν κάπως να βοηθήσουν για να αλλάξει αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, διοργανώνοντας, δείχνοντας τι γίνεται, δείχνοντας τις πολεμικές τέχνες, διοργανώνοντας σεμινάρια, διοργανώνοντας ακόμη και μέσα στη σχολή, έχοντας επαφές μεταξύ. Γίνονται αυτό. Αυτό όταν γίνεται αυτό, ο κόσμος θα βλέπει. Και θα καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα επίπεδο πολεμικών τεχνών και σιγά-σιγά. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δηλαδή προστατεύεται ο αθλητής. Εννοείται. Και εντάξει, αυτό τώρα κάτι ετοιμάζουμε κι εμείς. Δηλαδή τον Ιούνιο θα γίνει ένα επιτέλους μετά πολλά χρόνια θα κάνουμε ένα Serious Fighting Cup, θα λέγεται. Θα είναι από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Kickboxing, θα είναι ωραία. Κάποια στιγμή να ξεκινήσουν και εδώ. Είναι καλό γιατί τα παιδιά μου ξεκινήσουν να παίζουν αγώνες, θα τους βοηθήσουν και στα μετέπειτα πορεία τους. Βέβαια. Και είναι το κυριότερο πράγμα. Εντάξει, εμείς μεγαλώσαμε, εντάξει, ό,τι κάναμε, κάναμε. Εντάξει, οκ. Τώρα είναι οι νέοι. Τώρα είναι οι νέοι και πρέπει να τους βοηθήσουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα, δάσκαλε, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας,
Θα δούμε ένα βίντεο από τις εγκαταστάσεις σε Σύρο. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που βρισκόσαστε στις εγκαταστάσεις του Υγείου Τηλεόρασης. Να ξέρετε ότι και να χρειαστεί η σχολή, η Υγείου Τηλεόραση και η εκπομπή Γνώση Μαχητικά Θλήματα θα είναι εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί και αυτό συμβαίνει για όλες τις σχολές, όχι μόνο για εσάς, γενικά για όλες τις σχολές, γιατί θέλω να δείξουμε το επίπεδο και να ανεβάσουμε και το επίπεδο των πολεμικών τεχνών στις Κυκλάδες. Πολύ σωστό. Γιατί αυτό κάνουμε. Πολύ σωστό. Πολεμικές τέχνες. Κρίνοντας, θα θέλω να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που για μια ακόμη φορά παρακολούθησε την εκπομπή Γνώση στα Μαχητικά Θλήματα με τον Βαγγέλη Χατζατζόνη. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 9 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.